Ως ελληνική αστυνομία θέλουμε να συμβουλεύσουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι κάνουν εορταστική περίοδο, θα λείψουν από το σπίτι τους προκειμένου να πάνε διακοπές σε κάποιο δημοφιλή προορισμό ή θα λείψουν έστω για μία απλή, για μία νυχτερινή έξοδο για κάποιες ώρες. Πριν φύγουμε από το σπίτι μας, είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι όλες οι πόρτες και όλα τα παράθυρα του σπιτιού είναι κλειδωμένα, είναι ασφαλισμένα. Αυτό το οποίο λέμε ακούγεται παντελώς κοινότυπο, το καταλαβαίνουμε. Πλην όμως, από τη στατιστική έρευνα την οποία έχουμε σαν ελληνική αστυνομία, προκύπτει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των διαρρήξεων οικειών συμβαίνει με αυτόν τον απλό τρόπο, δηλαδή από ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα. Πέρα από αυτό, είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι μας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ κλειδιά σε περβάζια, σε γλάστρες, ποτέ να μην αφήνουμε σημειώματα για το διάστημα το οποίο λείπουμε και για το πότε θα επιστρέψουμε. Πρέπει να δοθεί ειδική μέρνα και να καταλάβουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην κοινοποιούμε στα social media την απουσία μας από το σπίτι και το πού βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι τα social media δίνουν μια διαδραστικότητα στο χρήστη, πλην όμως αυτό μπορεί να το κάνει όταν επιστρέψει στην οικία του μετά τις διακοπές του και όχι σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Ένα φωτοκύτταρο είναι απλό μέσο το οποίο πολλές φορές είναι αποτρεπτικό και επίσης η χρήση ενός συναγερμού εφόσον υπάρχει είναι πάρα πολύ καλό μέσο. Όταν είμαστε έξω, σε ένα μπαρ, σε ένα μαγαζί και πίνουμε το ποτό μας, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα, δηλαδή το ρολόι μας, το πορτοφόλι μας, το κινητό μας τηλέφωνο, να μην είναι εκτεθειμένα πάνω στο τραπέζι. Οι κοπέλες, τις τσάντες τους, να μην τις έχουν κρεμασμένες πίσω από την καρέκλα τους ή σε άλλες καρέκλες όπου δεν μπορούν να τις επιτηρούν. Την ώρα που εμείς διασκεδάζουμε, δυστυχώς κάποιοι άλλοι μπορούν να προσέχουν τα προσωπικά μας αντικείμενα και να θέλουν να τα αφαιρέσουν. Εάν κινηθούμε με αυτοκίνητο, να προσέχουμε πού το αφήνουμε, να μην το αφήνουμε σε ερημικά μέρη, σε μέρη που δεν έχουν φωτισμό. Και πολύ σημαντικό είναι να αποφεύγουμε να αφήνουμε στην καμπίνα του οχήματος αντικείμενα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν έναν επίδοξο διαρρήκτη να σπάσει το αντικείμενο και να σπάσει το όχημα και να τα αφαιρέσει. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το ασφαλές σημείο για να αφήνουμε πράγματα στο αμάξι μας είναι κάτω από τα καθίσματα ή ακόμα καλύτερα στο προπαγκάζ. Επειδή θα κινηθούν χρήματα αυτές τις μέρες και μέσω των ATM, είναι σημαντικό όταν πάμε να κάνουμε μία ανάληψη από ένα μηχάνημα, να μην αφήνουμε άλλους πολίτες να μας βοηθήσουν. Αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη συναλλαγή μας, να επικοινωνήσουμε αποκλειστικά και μόνο το τραπεζικό κατάστημα. Επίσης, είναι καλό να καλύπτουμε τον αριθμό PIN όταν πραγματοποιούμε τη συναλλαγή. Ως ελληνική αστυνομία, έχουμε εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης. Θα είμαστε στους δρόμους με εμφανής και αφανής αστυνόμευση, προκειμένου να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες στους πολίτες. Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους συμπολίτες μας καλές Άγιες Μέρες και ασφαλείς. Ως ελληνική αστυνομία και ειδικότερα ως Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, έχουμε εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης, το οποίο αφορά στην ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων αλλά και στην πρόληψη τροχιών ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, όλες οι δυνάμεις τροχέας μας θα είναι στο δρόμο. Αστυνομική της τροχέας με συμβατικά οχήματα. Αστυνομική της τροχιάς με περιπολικά οχήματα, δίκυκλες μοτοσυκλέτες, πεζοί τροχονόμοι, προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις εκδρομές και να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες στους πολίτες. Ειδικότερα όσον αφορά το σχεδιασμό μας, θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση σε όλο το εθνικό δίκτυο και ειδικότερα στα σημεία που από τη στατιστική μας έρευνα έχει καταγραφεί ότι συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα και πολλές φορές τα αντιφόρα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, στους σταθμούς διοδίων θα υπάρχει έντονη αστυνόμευση. Στις εισόδους των πόλεων, όπου πολλές φορές παρατηρείται κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ή στις μεγάλες διασταυρώσεις μέσα στις πόλεις, θα έχουμε φροντίσει με πεζούς τροχονόμους να διευκολύνουμε την κυκλοφορία. Ειδικό μέτρο έχει ληφθεί προκειμένου να έχουμε ειδικά συνεργεία, προκειμένου να διαπιστώνουν επικίνδυνες παραβάσεις και κυρίως την παράβαση της μέθης. Θα υπάρχουν ειδικά συνεργεία αλκοολομέτρησης και στα εθνικά δίκτυα αλλά και στις πόλεις. Οι εορτές αυτές ίσως εδείκνυνται για ένα ποτό παραπάνω, πλην όμως πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν φροντίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουν στο σπίτι τους. Θέλοντας να δώσουμε κάποιες συμβουλές στους οδηγούς, θα θέλαμε να πούμε ότι πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν το όχημά τους, να κάνουν τεχνικό έλεγχο αν όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Από εκεί και πέρα να ενημερωθούν για τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν τόσο κατά το ταξίδι τους όσο και κατά το σημείο τελικού προορισμού τους. Να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας είναι πολύ σημαντικό. Η ζώνη ασφαλείας μας δένει με τη ζωή. Οι δικυκλιστές να φορούν το κράνος τους. Να προστατεύουμε πάντα τα παιδιά μας, να τα βάζουμε στο πίσω κάθισμα και πάντα σε ειδικά μέσα συγκράτησης.
να μην οδηγούμε ποτέ όταν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, να τηρούμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τη λέει στις εθνικές οδούς, και να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχουν πίσω άνθρωποι οι οποίοι μας περιμένουν. Άρα λοιπόν να κρατήσουμε τις καλές στιγμές από τις εορτές μας και να γυρίσουμε πίσω με ασφάλεια. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία.